Πάμε τώρα στη Σιριζιάδα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, από το TVXS, από τον ιστότοπο τον οποίο διατηρεί, ο βουλευτή, ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κούλογλου και φίλο εδώ τη εκπομπή, αλλά θα το τα πούμε κατηδίαν τώρα τα ναι, υπόλοιπα. Ναι, ναι. Ε, ανακοίνωσε ότι με ανοιχτή επιστολή προ τον κύριο Κασελάκη ότι μεγάλε δεν είναι αυτό, φεύγω. Και αποχωρώ εδώ, από την Εβδομάδα. Τέλο. Αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ, από όλα γιατί είναι κομμωδία ουσιαστικά είπε αυτό το πράγμα. Ορίστε. Όταν είχατε εκλεγεί, είχα δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατράπηκε από ροκ συγκρότημα σε ελαφρύ pop. Αλλά εδώ, στο όνομα τη πλειοψηφία, πάει να το γυρίσει στο καλαματιανό. Λέει, γράφει ο κύριος Κουλόγλου στην Σε ένα επιστολή. κομμάτι της επιστολής. Ευχαριστώ. Δεν θα διαβάσουμε όλη τώρα την ε, επιστολή. Ε, καλά θα ήταν, λέω εγώ, αν ήταν καλαματιανό, γιατί το καλαματιανό είναι ξεκάθαρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την ίδια ώρα ο κύριος φίλης θα βάλει θέμα ηγεσία όπως δήλωσε σήμερα το mm -hmm. πρωί στον ε, Αντένα στο συνέδριο που έρχεται και ότι παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ εικόνα διάλυσης. Επίσης, επαφορμή του δημοσιεύματο τη εφημερίδα των Συντακτών για τα αυτά που είχε γράψει ο κύριος Κασελάκης παλιά, ο κύριος Παπαδημούλης mm -hmm. έκανε μια ανάρτηση κτλ. Έχουν απαντήσει, γενικά το σύστημα δεν πάει καλά για να είμαστε καθαροί. Και ο κύριος Κασελάκης, πια κόντρα, ναι. Συν ναι. την κόντρα, πολλάκι. Με σκουρλέτη, Α, σκουρλέτη μάλιστα. Σωστά. Όπου ο Πολάκης κατηγορεί το σκουρλέτη για ανα, ανεπάγγελτο, αναβιώνοντα μία κόντρα που είχε ξεκινήσει από τον κορονοϊό, Εχώ. του τι δουλειά κάνει, Εγώ κάνω τρία χειρουργία κτλ. Και, και τον σκουρλέτη να απαντά ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο κόμμα πόσα χρόνια. Επίση, να σου πιστώ ότι είχε δίκιο, γιατί εγώ έλεγα ότι τουλάχιστον θα μείνουν μέχρι το συνέδριο. Εχ, τελικά φαίνεται ότι δεν θα μείνουν μέχρι το συνέδριο. Λοιπόν. Μα ήδη άρχισαν οι αποχωρήσει. Επίση, λοιπόν, αυτό που πει πριν για το φίλι. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λε. Αλλά όταν θέτει θέμα ηγεσία. Αν δεν μείνει η ηγεσία και αλλάξει, μένει. Αν παραμείνει η ίδια ηγεσία, αφού έχει θέσει θέμα, εσύ τι, τι, τι κάνεις. κάνει. Μένει, λε, μετά τα βρήκαμε. Λοιπόν, την ίδια ώρα ο κύριο Κασελάκη βρίσκεται ακόμη στι ΗΠΑ. Πολιτείες. Σήμερα, αύριο γυρίζει, νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθο. Και μίλησε σε κόσμο μαζί με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλή του επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Μίλησε στην Ομογένεια, αλλά έχει και ένα ενσταντανέ. Ακούστε το, δυναμώστε λίγο τον ήχο. Στο τέλο του βίντεο, λέει το καλό, απευθυνόμενο στον πατέρα του. Λοιπόν, για πάμε. Έχω πει επίση το οποίο. Ε... Πολλοί θεωρούν ότι α, είναι, πώ το λέει αυτό στην ομογένεια, ο διαχωρισμό κράτου και εκκλησία. Εγώ είμαι θρησκευόμενο. Μπορώ μιλάω. <laughs> <laughs> Είχε στήσει πηγαδάκι ο πατέρα του. Ναι. Σχολίαζε. Ναι. Δεν του μπαμπά, Μιλάω. μιλάω. Για κάτσε καλά. Λοιπόν, ε, δυστυχώ έχει στραφεί αλλού το επίκεντρο τη συζήτηση στον ε, ΣΥΡΙΖΑ και η χώρα πραγματικά χρειάζεται αξιωματική αντιπολίτευση. Παιδίων δόξης λαμπρό για το Πασόξ στην παρούσα φάση, παιδιά. Να... Ε, εγώ κρατά, αυτό κρατώ πρέπει. ένα ακόμη σημείο από την επιστολή Κουλόγλου, ο οποίο λέει ότι με δική σα ευθύνη, Μέστε. και νομίζω ότι εδώ έχει δίκιο ο κύριος Κουλούγλου, και με, με δική σα ευθύνη ναι. ασχολούμαστε περισσότερο με την προσωπική σα ζωή παρά με την πολιτική.